Σε δύσκολη αντιπυρική μπαίνει το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας με τα επίσημα χείλη να κάνουν λόγο για συνθήκες εκρηκτικές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του ήπιου και ξηρού χειμώνα. Κατά την τελευταία συνεδρίαση του συντονιστικού επισημάνθηκαν τα προβλήματα ενώ με την άσκηση πυρσός έγινε μια πρώτη προσομοίωση για τις ανάγκες που θα απαιτηθούν. Αυτή ήταν μια τυπική συνεδρίαση αλλά και ουσιαστική γιατί συζητήσαμε και αρκετά θέματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Λεπτομέρειες είναι, δεν θέλω να σας πω τώρα συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά στις λεπτομέρειες κρινόμαστε. Και σήμερα βρισκόμαστε πάλι στην πυροσβεστική, στο αρχηγείο εδώ, στον Περιφερειάρχη της Πυροσβεστικής, γιατί γίνεται η άσκηση πυρσός 2024. Πολύ σημαντική άσκηση επί χάρτου και θα γίνει βέβαια και στο πεδίο μερικές μέρες αργότερα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Τα συστήματα της πληροφορικής που έχει η πυροσβεστική, αλλά και τα drones που έχει ιδιαίτερα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, βοηθάνε πάρα πολύ και στην πρόληψη, αλλά και επιχειρησιακά ομιγέννητο γίνει κάτι. Νομίζω ότι όσο περισσότερες ασκήσεις κάνουμε, τόσο καλύτερο θα είναι για το καλοκαίρι, που θα είναι μάλλον ένα δύσκολο καλοκαίρι. Προχωράνε όλες αυτές οι διαδικασίες και από το Δασαρχείο και από τους Δήμους που έχουν και την ευθύνη του καθαρισμού. Και εμείς, σαν περιφέρεια, στηρίζουμε όπου μπορούμε επιβοηθητικά. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος τους. Νομίζω ότι έχουν ενημερωθεί από τους Δήμους, αλλά και από εμάς, ότι είναι πολύ σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα και στην απομάκρυνση των κατοίκων αν χρειαστεί, αλλά και στην ενημέρωση για τα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν. Οι δράσεις προλήψης συνεχίζονται, λέει η περιφέρεια, και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιμελείς και προσεκτικοί, καθώς οι καιρικές συνθήκες έχουν βοηθήσει στο να παραχθεί καύσιμη ύλη από πολύ νωρίς.